Πολλοί νομίζουν ότι τα social media και πιο συγκεκριμένα το Instagram είναι ένα μέρος για να περνάνε τον ελεύθερο τους χρόνο ή ότι δεν είναι ένα κάποιος χώρος για να προβάλλει κάποιος σε μια μικρή επιχείρηση ενδεχομένως είναι σε επαγγελματία στη δουλειά του και ότι είναι περισσότερο για μεγαλύτερα brands ή για κάποιους influencers που θέλουν να μιλήσουν σε ένα ευρύτερο κοινό για πολλά διαφορετικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει αυτό. Το να κάνεις branding στον εαυτό σου, ακόμα και αν έχεις μια μικρή επιχείρηση, στο υπόγειο του σπιτιού σου ή στην κουζίνα του σπιτιού σου, ή αν είσαι ένας coach ή αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, το να κάνεις λοιπόν branding στον εαυτό σου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τα πράγματα στο τι δουλεύει σήμερα στο Instagram, σε σχέση με το τι δούλευε πριν από ένα χρόνο ή πριν από 2 ή 3 χρόνια στο Instagram, έχουν αλλάξει αρκετά. Οι αρχές είναι οι ίδιες, τα βασικά πράγματα είναι τα ίδια. Οι τακτικές και οι πρακτικές καθημερινές έχουν αλλάξει αρκετά. Στο σημερινό λοιπόν live τι θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για το πώς ένας επαγγελματίας, πώς ένας επιχειρηματίας, ένας που έχει ένα μικρό μαγαζί, ένας που ασχολείται με τις πωλήσεις, με το δικτυακό marketing, με οτιδήποτε, πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη του Instagram και να αποκτήσει περισσότερους πελάτες και συνεργάτες. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα live, σε μια ακόμα συζήτηση που έχει σκοπό να κάνει τα πράγματα πιο απλά στη ζωή σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, σας μιλώ αυτή τη στιγμή από την Κρήτη, το Ηράκλειο. Είμαι δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος Το Πλάνο των 90 ημερών, το οποίο υπάρχει στο GreekCoach.gr κάτω στο πλάνο. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Τώρα, ο στόχος μου με όλο το περιεχόμενο που δημιουργώ είναι να σας βοηθήσω να έχετε μια καλύτερη ζωή με πιο απλό τρόπο. Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, μάλλον οι άνθρωποι γενικότερα, έχουμε την τάση να περιπλέκουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Οπότε, αυτό που θέλω είναι να κάνω είναι να σας δώσω ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο δράσης, πιο ξεκάθαρα βήματα σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Γιατί για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ευτυχισμένη ζωή, θα πρέπει να μην μπερδευόμαστε. Τώρα, καθώς συνδέεστε στο live, θα ήθελα να μου γράψετε μια καλησπέρα, θα ήθελα να μου γράψετε ποια περιοχή συνδέεστε εσείς και αυτό ακριβώς σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και με το σημερινό μου καλεσμένο. Να απλοποιήσουμε κάποια πράγματα, να σας δώσουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο βήμα προς βήμα. Λοιπόν, πριν πω για το τι θα μιλήσουμε σήμερα και για το τι θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, θα ήθελα να σας προτρέψω να κάνετε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list. Αν μπορεί κάποιος να σου γράψει τα σχόλια. Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στη Χίο, Αλεξανδρούπολη, τέλεια, καλώς ήρθατε. Θεσσαλονίκη, Χριστίνα, γεια σου Μαρία, από Κλικής, εξαιρετικό Κλικής. Ωραία, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι θα πούμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα είδη περιεχομένου που δουλεύουν σήμερα. 2022, καλοκαίρι. Καλησπέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, γεια σου Τζορτζίνα. Θα μιλήσουμε για τον ιδανικό τύπο post, δηλαδή τι post να κάνω, να κάνω καρουζέλ, να κάνω βίντεο, reels, να κάνω φωτογραφίες, Θεσσαλονίκη, από το Καλαμαριά, τι περιεχόμενο να ανεβάσω. Μετά, αν αποφασίσω να κάνω βίντεο, να τα ανεβάζω σαν reels, τα οποία ακόμα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα επίσημα, ή να τα ανεβάζω σαν κανονικά βίντεο. Με τα live, σαν αυτό που κάνουμε, έχει νόημα να κάνουμε live. Okay. Πώς βοηθούν κάποιον να αναπτυχθεί. Μετά, έχω ένα προϊόν, μια υπηρεσία. Κάθε πότε να ποστάρω, καλησπέρα στην Κύπρο, γεια σου Πόπη. Κάθε πότε να ποστάρω για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες ή την επιχειρηματική μου ευκαιρία και τι άλλες δημοσιεύσεις μπορώ να κάνω, τι άλλα είδη δημοσιεύσεων. Και μετά, το πιο βασικό θέμα για μένα βασικά και πιστεύω ότι αφορά και πάρα πολλούς από εσάς, είναι το πώς μπορώ να μετατρέψω έναν επισκέπτη του προφίλ μου, κάποιος που μπαίνει στο προφίλ μου, να το μετατρέψω σε ακόλουθο, να θέλει να με ακολουθήσει και πώς μπορώ τον ακόλουθο να τον μετατρέψω σε υποψήφιο, σε ένα υποψήφιο πελάτη, σε κάποιον ο οποίος θα μου στείλει ένα μήνυμα, θα μπει στη σελίδα μου και θα ενδιαφερθεί να αγοράσει αυτό το οποίο προωθώ. Okay. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να καλύψουμε. Ο άνθρωπος που θα είναι μαζί μας σήμερα καλεσμένος ασχολείται με το Instagram τα τέλη του 19, αν θυμάμαι καλά, αρχές του 2000, όχι πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έκτισε ένα προφίλ στα αγγλικά, με αγγλικό περιεχόμενο και μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο ξεπέρασε τους 160.000
ακόλουθους. Πραγματικούς ακόλουθους, όχι αγορασμένους. Έτσι, με φοβερό engagement, έχει χτίσει πολύ μεγάλες και πολύ ωραίες κοινότητες. Τώρα έκανε μια στροφή στην καριέρα του, πάλι στο Instagram βέβαια, αλλά το γύρισε στο ελληνικό κοινό και θα ήθελα να μας πει λίγες πράγματα για το τι δουλεύει σήμερα στην Ελλάδα. Και στο καινούργιο προφίλ που έχει ξεκινήσει, δηλαδή δεν πήρε το προφίλ του έτοιμου με τις 160.000 followers, ξεκίνησε ένα νέο προφίλ και στο οποίο τον ακολουθούν εκατοντάδες νέοι άνθρωποι κάθε εβδομάδα. Είναι ομιλητής, έτσι τον καλούν σε συνέδρια και κάνει ομιλίες. Έχει βοηθήσει πολύ μεγάλα brands, εταιρείες, αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, και πάρα πολλούς ανθρώπους που δημιουργούσε, έχει πολλούς πελάτες, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο με τις συμβουλές του. Είναι Instagram instructor στο No Crunch και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι ξέρει τη δουλειά του. Ξέρει τι λέει και πραγματικά μπορεί να σε καθοδηγήσει να έχεις αποτελέσματα. Εντάξει. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ο άμεσος και απλός τρόπος που τα εξηγεί. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω στο live μας, στο σημερινό μου καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Νίκα. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς τον. Στην αρχή, φίλε, όπως μου έκανε εισαγωγή, λέω άλλο, σε λάθος το live μπήκα, άλλο καλεσμένο θα έχει. Μπήκα σωστά. Τι κάνετε, γεια σας όλοι. Είπα κάτι που δεν ισχύει, όχι, έτσι. Όχι, καθένα μιλάς λίγο πιο δυνατά τώρα όμως, γιατί, ωραία. Νομίζω καλά τα είπες όλα. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Πώς είσαι? Καλά, καλά, εσύ. Ζεσταίνομαι, έχει πολύ ζέστη εδώ πέρα. Εντάξει, τα είδα κι εγώ. Τα είδα κι εδώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, γεια, καλησπέρα σε... Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πες ναι. Μόνο αν έχεις φαγητό που πρέπει να ελέγξεις σε λίγο, αν έχεις το φούρνο ή κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί από αυτό που το ξέρεις. Πώς το λέτε. Συνήθως στα ραντεβού μου το μεσημεριανό, να πάω γιατί μου λέει έχω φαγητό στο φούρνο. Όχι, δεν έχω τίποτα. Είναι όλα δρομολογημένα σήμερα. Έχω κλείσει χρόνο. Ωραία. Πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά το προπέρσινο live μας στο YouTube. Μπράβο. Και την αγάπη μου σε όλους και όλες που είστε εδώ, γιατί αυτό είναι το καλό με τα live. Έχουμε μίξ κοινό. Δική σου, δική μου, εδώ. Θα γίνει μια ωραία παρέα. Όσο καλύτερες ερωτήσεις κάνεις, τόσο καλύτερες απαντήσεις θα πάρουν. Δική σου η ευθύνη. Έχω, όπως και την προηγούμενη φορά, πολύ καλές ερωτήσεις. Θα πάρουμε και το κοινό ερωτήσεις. Ναι, θα ήθελα, αν έχουμε χρόνο. Ωραία, κάτω δεξιά έχει ένα μικρό εικονιδιάκι με ένα ερωτηματικό. Αν τις βάλουν εκεί, μπορεί να τους βλέπουμε και να τις προβάλλουμε και στην οθόνη. Ωραία. Να πω βέβαια όσους μας βλέπουν τώρα για πρώτη φορά, ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση περίπου 2 ώρες πριν από 1,5 χρόνο. Πολλές από εκείνες τις ιδέες είναι ακόμα και τώρα πολύ πρακτικές και εφαρμόσιμες. Έχω πολύ κόσμο που έρχεται από εκεί πέρα και μου λέει: σε βρήκα εκεί, βρήκα το Χρήστο και έχω βοηθεί πάρα πολύ. Οπότε μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου, αν ψάξετε στο YouTube Νίκας Αραμπατζής Instagram, θα σας βγάλει το βίντεο, είναι 2 ώρες εκπαίδευση. Αλλά προς το παρόν θα πούμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Δεν θα πούμε τόσο πολύ σε πώς φτιάξω το προφίλ μου. Θα πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό. Και θα ήθελα φυσικά, Χρήστο, να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Τι κάνει ένα προφίλ follow worthy, δηλαδή ένα προφίλ άξιο να το ακολουθήσει κάποιος? Το περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή στα social χρειάζεσαι 3 στοιχεία για να πεις ότι πάμε καλά. Το πρώτο στοιχείο είναι το ίδιο το περιεχόμενο που ποστάρεις. Okay. Αυτό καθ' αυτό. Mm-hmm. Δίνω tips, διασκεδάζω τον κόσμο, δίνω συμβουλές, δίνω πληροφορίες, ενημερώνω, εκπαιδεύω. Τι κάνει το περιεχόμενό μου? Το να βάζω μια φωτογραφία του προϊόντος μου δεν είναι περιεχόμενο. Mm. Είναι μια φωτογραφία του προϊόντος μου. Δεν είναι στην κατηγορία ενημερώνω? Όχι όπως μπαίνει. Αν από κάτω είχες μια περιγραφή του post όπου θα έλεγες μια μικρή ιστορία, οπότε είχες ένα εξώφυλλο της ιστορίας, τη φωτογραφία του προϊόντος και στην περιγραφή το ανέπτυσες λιγάκι και το έκανες λίγο πιο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να είναι. Αλλά ποιος διαβάζει τώρα, κοροϊδευόμαστε. Okay. Και όταν το post σου εμφανιστεί, οπουδήποτε εμφανιστεί στο Instagram, εμφανίζεται στη ροή μου, εμφανίζεται στα hashtags, εμφανίζεται στην σελίδα της εξερεύνησης. Δεν είναι ανεπτυγμένη η περιγραφή. Mm. Μόνο τη φωτογραφία βλέπεις.
Μας λείπει λοιπόν αυτό που θα τραβήξει την προσοχή. Το ένα λοιπόν είναι το περιεχόμενο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προσωπικότητα. Και το τρίτο στοιχείο είναι το production quality, το πόσο καλά εκτελεσμένο είναι το περιεχόμενο. Okay. Μία δηλαδή ποιοτική φωτογραφία είναι καλύτερη από μία κακής ποιότητας φωτογραφία. Ένα καλογυρισμένο βίντεο ή γρήγορο editing και με υπότιτλους και τέτοιο και κόλπα και animations και αυτά και τα λοιπά είναι καλύτερο από ένα βαρετό, κακοφωτισμένο με κακό ήχο βίντεο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο για να πούμε ότι έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε και αν έχουμε και τα τρία πάμε καλά. Αν κάποιος λοιπόν είναι ντροπαλός και δεν θέλει να βγει σε βίντεο, ας φροντίσει τουλάχιστον το περιεχόμενό του να είναι εξαιρετικό και η εκτέλεσή του να είναι εξαιρετική. Τόσο σε επίπεδο design, ποιότητας, ευφυΐας, ωραίας οπτικοποίησης, visualization, και ας μην βγει στην κάμερα. Εντάξει, έχει τα δύο από τρία. Αλλά αν θέλουμε να πούμε ότι πάμε καλά και ότι έχουμε ελπίδες σοβαρές, χρειαζόμαστε και τα τρία. Περιεχόμενο, ουσία στο περιεχόμενό μας, την προσωπικότητά μου που θα μας ξεχωρίσει και όχι θα βοηθήσει και στο επαγγελματικό κομμάτι και την ποιότητα της εκτέλεσης. Okay. Την ποιότητα θα την άφηνα τελευταία. Άστο να έρθει μετά σιγά σιγά. Ξεκίνα από το να μάθεις τι αρέσει, τι δίνει αξία και δούλεψε για την προσωπικότητά σου. Μια φωτογραφία. Μένα αυτό δεν ανάγκη να γίνει star του Hollywood. Ναι. Πώς αποφασίζω ή πώς επιλέγω το περιεχόμενο? Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί τώρα μου έδωσε μια λοιπόν. Όταν λοιπόν μπαίνω στο προφίλ σου, τι θα κάνω? Το πρώτο λοιπόν το οποίο κοιτάω, γιατί ακούς και θα διαβάσουν το bio κτλ. Τι μου λέτε ρε παιδιά τώρα, ποιος έχει διαβάσει bio στο YouTube, ποιος έχει διαβάσει bio στο TikTok πρώτο αποφασίσει να ακολουθήσει? Τσεκάρω, τι κάνω, ποιος είναι αυτός εκεί πάνω ή αυτή? Βλέπω μια φωτογραφία. Βλέπω ένα ωραίο πρόσωπο, ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ένα ζεστό βλέμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα χάρισμα, ρε παιδί μου, και είναι προσιτοί και ζεστοί και φιλικοί. Βλέπω πόσους followers έχει, να πάρω ένα social proof. Τι να κάνουμε, ακολουθούμε πιο εύκολα ένα προφίλ με 2 εκατομμύρια παρά να προσθούμε 18 followers. Όπως θα κάτσεις πιο εύκολα σε μια γεμάτη ταβέρνα, αν η δίπλα είναι άδεια. Λες εδώ κάτι παίζει τώρα, για να μην έχει κόσμο, εδώ κάτι συμβαίνει. Σωστά, σωστά. Και μετά θα κάνω ένα γρήγορο scanning να δω τι ποστάρει. Είναι κάτι για μένα, με αφορά, με λίγα λόγια. Και αν όλα αυτά είναι ωραία, λέμε πάμε να διαβάσω τώρα και τι κάνει στο μικρό βιογραφικό. Αλλά το μικρό βιογραφικό, ειδικά έτσι όπως τίθενται, δεν έχει κάτι. Μπορεί να μιλάει για μένα. Έχω καταφέρει, είμαι 2 times best selling author και έχω καταφέρει αυτό και είχα 1500 μαθητές και έχω πάει στον Άρη κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια, ψέματα, πήγαινε. Πρέπει να είναι πολύ ευφυές το bio για να πείσει. Γρήγορα σκανδίσματα είναι. Ποιος είναι αυτός, τι followers έχει, γιατί τον ακολουθούν, τι κάνει στο περιεχόμενο, μου αρέσουν οι φωτογραφίες, δεν μου αρέσουν βιντεάκια, ωραίοι τίτλοι, με αφορά το περιεχόμενο. Οπ, εδώ να του δώσω μια ευκαιρία. Και βλέπουμε. Okay. Πάμε τώρα στην επόμενη. Ωραία. Άρα αυτό που κάνει, αν θέλουμε να έχουμε followers, είναι όταν κάποιος έρθει στο προφίλ μας, θα πρέπει να έχουμε περιεχόμενο το οποίο ενημερώνει, ψυχαγωγεί, δίνει αξία, βοηθάει κτλ. Να νιώσει ότι τον αφορά, μην το κάνουμε σύνθετο, ότι το περιεχόμενο του ανθρώπου με αφορά και είναι ενδιαφέρον. Από τόσο απλά θέλω να ξεκινήσουμε. Okay. Το περιεχόμενό μου είναι ενδιαφέρον. Εδώ είναι η λέξη. Ναι. Έχει πλάκα, ρε, το παρακολουθώ, είναι ωραίο, κάτι μου δίνει, κάτι. Σωστά. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο μπορεί να είναι, εγώ παρακολουθώ κάτι βιντεάκια που χτίζουν γέφυρες, που δεν πρόκειται ποτέ να χτίσω γέφυρα, ό,τι πιο, ή κάτι εργοστάσια που συνθλίβουν κάτι πρέσες και αυτά. Όχι επειδή με αφορά ή μου δίνει αξία. Επειδή έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα να το παρακολουθώ. Ναι, ναι, σωστά. Θέλω ενδιαφέρον περιεχόμενο. Θα μιλήσουμε μετά για αξία. Ωραία. Βέβαια, γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να είναι επαγγελματίες και είναι εδώ πέρα. Ναι. Οπότε δηλαδή δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι επαγγελματίας και θέλει μέσα από αυτό να κάνει δουλειά. Ωραία. Ναι. Πώς μπορεί να συνδεθεί, ξέρω εγώ, η γέφυρα ή η πρέσα. Δεν θέλω να βάλει γέφυρα. Ναι. Να κάνει το προφίλ του ενδιαφέρον. Ναι. Δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα επαγγελματία. Τώρα εδώ θα στο λύσω εγώ. Κάποιος που φτιάχνει, ξέρω εγώ, κοσμήματα, ας πούμε. Κοσμήματα. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι ενδιαφέρον post? Τα ακριβότερα κοσμήματα που υπήρχαν ποτέ στον κόσμο. Πόσο πουλήθηκε το μεγαλύτερο διαμάντι. Τι κόσμα φόραγε η Κλεοπάτρα ή δεν ξέρω ποια.
Το ήξερες ότι το βραχιόλι της Μέρλιν Μονρό απολύθηκε για τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το Instagram και τα social media εξυπηρετούν τα πρώτα στάδια στο ταξίδι του καταναλωτή. Είναι να κάνω τον κόσμο να με γνωρίσει. Έλα εδώ να γνωριστούμε και θα πάμε μετά και στις δουλειές. Τώρα έχει πλάκα να σε ακολουθώ. Τι ωραία, και μιλάς για κοσμήματα και μου λες ωραίες ιστορίες. Και βλέπω ότι είσαι ειδικός στα κοσμήματα, τα ξέρεις όλα τα κοσμήματα. Και γράφεις στο μυαλό μου σιγά σιγά το authority, δηλαδή η αυθεντία για το θέμα, και το πάθος και η αγάπη κτλ. Ναι. Και σίγουρα μην είναι αυτό που βλέπω πολύ συχνά, παιδί μου, σαν ένας κατάλογος. Μόνο φωτογραφίες των καινούργιων προϊόντων που βγάζουμε. Έτσι. Δεν θέλω να εκφραστώ τώρα, ακόμα δεν έχει περάσει η ώρα. Είμαστε σε ζώνη, πώς το λένε, πρέπει να είμαστε κατάλληλοι για τις νέες ηλικίες. Δεν δουλεύει αυτό το μοντέλο, μωρέ. Δεν δουλεύει αυτό το μοντέλο, το είδαμε. Δεν γίνεται. Και είναι και χαζό, Θοδωρή. Είναι χαζό. Μιλάμε για ένα πολυεργαλείο και το έχει προϊοντικό κατάλογο. Είναι ανόητο, λέει, είναι κακή κίνηση. Και αυτό που λέω πολύ συχνά είναι ότι κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει ένα κατάλογο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εδώ στο δίνουν δωρεάν στο πλαίσιο στα Λίδλ και δεν τον παίρνεις. Λες όχι, μου έκανε χαρτούρα τώρα και θα τον έχεις το. Γιατί να τον ακολουθείς. Πώς μέσα από το post μου, από μια γρήγορη ανάγνωση, μπορεί άλλος να δει την προσωπικότητά μου. Ωραία ερώτηση. Χωρίς να είναι βίντεο, ε. Ναι, είπες να δει την προσωπικότητα. Πώς φαίνεται η προσωπικότητα. Και χωρίς να είναι βίντεο. Γιατί με το βίντεο φαίνεται η προσωπικότητα. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν έχει καταλάβει το τι άνθρωπος είσαι ή το τι άνθρωπος είμαι, ότι εμείς οι δύο δεν έχουμε καμία σχέση σαν προσωπικότητες από τα βίντεο μας. Ναι. Έχεις ένα άλλο τόνο φωνής, ένα άλλο ύφος, έναν άλλο ρυθμό, μια άλλη ενέργεια από μένα. Ναι, αλλά εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε λίγο δουλεμένοι και μπορούμε να βγάλουμε την προσωπικότητά μας. Να ξέρουμε να βγάλουμε την προσωπικότητά μας. Θοδωρή, όλοι ξέρουν να βγάζουν την προσωπικότητά τους γιατί μόνο αυτό κάνουν offline. Στο ίντερνετ δυσκολεύονται λιγάκι να τη βγάλουν την προσωπικότητα γιατί είναι σαν να υπάρχει μια μεταμόρφωση, σαν να έρθε κανένας εξωγήινος και να σου πήρε την ψυχή και μόλις βγαίνει στο ίντερνετ είστε. Αγαπητοί κύριοι, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το νέο μου προϊόν το οποίο δημοσιεύσαμε στην εταιρεία. Δεν πρέπει να είστε όπως είστε κανονικά. Και αν δεν θέλεις και δεν σου βγαίνει, γύρνα 100 βίντεο, μην τα ποστάρεις ποτέ. Ανέβασέ τα σε ένα ψεύτικο προφίλ δικό σου. Εξοικειώσου μαζί τους. Κλείσε τη φωνή, δες πώς κινείσαι. Κλείσε την εικόνα, δες πώς ακούγεται. Δούλεψέ το. Μέχρι να νιώσεις άνετος, να εξοικειωθείς με την εικόνα σου αυτό. Να δεις το ποιος είσαι. Να βρεις το ρυθμό σου και μετά ποσταρέ το. Αν δηλαδή φοβάσαι τόσο πολύ την έκθεση και την κριτική των ανθρώπων, δούλεψε μόνος σου. Με ένα δικό σου κύκλο ανθρώπων. Ναι. Ανέβασε 100 βίντεο επάνω και το 101 βγάλω το δημόσιο. Αλλά το να κάθομαι και να λέω δεν είμαι καλός στο βίντεο, δεν μπορώ τη φωνή μου στο βίντεο, δεν μου αρέσει η φωνή, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Τι είμαστε, μωρέ. Επιχειρηματίες είμαστε. Ντρέπεσαι, ωραία, και την πληρώνει η εταιρεία σου. Δηλαδή, επειδή ντρέπεσαι για το βίντεο που ανοίγες ένα social media manager και του λέγες θέλω να γυρίσουμε βιντεάκια. Και σου λέγε social media manager, ντρέπομαι να βγω στο βίντεο. Θα του λέγες ωραία, πάρ τα μπουγαλάκια σου και φύγε. Άρα κάποιος που δεν ντρέπεται, γιατί θέλω να κάνουμε δουλειές εδώ πέρα. Ναι. Και τον εαυτό μας δεν τον απολύουμε. Την πληρώνει η εταιρεία μας και ο εαυτός μας παραμένει στη θέση του. Έτσι. Λόγω ντροπής. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν. Η προσωπικότητα λοιπόν και στο γραπτό κείμενο βγαίνει, γιατί καταλαβαίνεις, διαβάζοντας βιβλία, διαβάζοντας άρθρα, είναι σαν να ακούς τον άλλο να μιλάει. Απλά εκεί χρειάζεται μια επιπλέον, ένα επιπλέον skill, μια επιπλέον ικανότητα. Τη γραφή, το copyright, το storytelling. Και εκεί πρέπει να δουλευτεί, να βγει το χιούμορ σου. Να βγει εγώ έχω ένα ύφος που είναι μισό χαστούκι, μισό αγάπη. Okay. Από τη μία το σταχώνω, από την άλλη και πατρικά, με λίγο με νουθεσία, αλλά και λίγο με γκάζια. Mm-hmm. Αυτό δεν βγήκε από την πρώτη μέρα. Δουλεύτηκε. Κάποιος άλλος έχει το χιούμορ, έχει λίγο ένα σαρκασμό, μπορεί να έχει ένα λίγο πιο καυστικό ύφος, μπορεί να έχει μια αμεσότητα. Γιατί ο Γκάρι Βι είναι Γκάρι Βι
και ο Seth Godin είναι Seth Godin και ο Tony Robbins είναι Tony Robbins. Mm-hmm. Ενέργεια, αστέρια, καταξιωμένοι, άλλες φωνές. Μη μου πεις ότι αν διαβάσεις Gary V, Tony Robbins ή Seth Godin δεν θα καταλάβεις. Όχι, ξεκάθαρο, ναι. Ή δεν θα ακούς τη φωνή από πίσω. Βγαίνει λοιπόν και από εκεί. Ναι, από μια φωτογραφία προϊόντος δεν βγαίνει προσωπικότητα. Ναι. Γιατί είσαι ένα ολόκληρο μαγαζί, αν μιλήσουμε για προϊόντικά, που το μαγαζί δεν είναι μόνο η βιτρίνα, είναι μέσα το χαμόγελο, η μυρωδιά του μαγαζιού, η θερμοκρασία του μαγαζιού, η άβρα των ανθρώπων, η εξυπηρέτηση, η απάντηση σε ερωτήσεις, η διευκόλυνση, όλο αυτό το πράγμα το κόβεις και μένεις στο Instagram να έχεις μια βιτρίνα. Αδικείς την επιχείρησή σου. Αδικείς τον εαυτό σου. Και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας νομίζω είναι και όχι μόνο στο Instagram που κάνουμε, αλλά σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Ξέρεις, πρέπει να φαίνεται η προσωπικότητα του επιχειρηματία, της επιχείρησης και μέσα το προσωπικό που ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποιος. Έτσι, ναι, παιδί, να γίνονται ολόκληρες μελέτες για να βρεις το brand archetype, να στηθεί ποιο είναι το brand σου, αν είναι προχωρημένο brand, συντηρητικό brand, φρέσκο brand. Η διαφωνία έχει τώρα η Nike με την Harley Davidson ή η Tesla με την Bentley. Αλλάζουν όλα, τα πάντα αλλάζουν. Όταν μπει σε ένα μαγαζί τώρα τις τσάντες, τώρα Hunter, δεν έχει την ίδια αίσθηση. Δεν νιώθεις το ίδιο με το να μπει σε ένα μαγαζί της Louis Vuitton ή της Hermès. Όλα έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει όμως, ρε Θοδωρή. Ναι. Και ο πελάτης θα έρθει σε εμάς για εμάς. Δεν θα πει τη μούλα, και αν η τη μούλα είναι 2 ευρώ παραπάνω θα πάει στον άλλον. Ναι. Γιατί όταν όλα είναι ίδια, στη τιμή θα παιχτεί το παιχνίδι. Έτσι. Τέλεια. Με συγχύει τώρα βραδιά. Αυτό. Έλασα στα σχόλια μου το συγχύζεται. Εν τω μεταξύ το παγούρι είναι σφαίρα, το είδες, σαν τις σφαίρες που ρίχνω στο Instagram με τις παρατηρήσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, και δεν είμαι πολύ ευχαρίς. Ήταν απλά design του. Ωραία, okay. Οπότε έχουμε λοιπόν κόσμο που μπαίνει και θέλει να μας ακολουθήσει γιατί έχουμε αυτά. Τώρα, εγώ λοιπόν θέλω να ξεκινήσω να κάνω post και να ανεβάζω το περιεχόμενο μου, το πολύ ωραίο περιεχόμενο. Τι είδους περιεχομένο να κάνω τώρα, Ιούνιο 2022. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια που είχαμε μιλήσει, είχαμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα καρουζέλ. Επειδή είμαι για κάποιες ηλικίες, δεν θυμάμαι καθόλου τώρα τι είχαμε πει πρόπερση, αλλά εσύ θα μου τα θυμίζεις. Πρώτον, ο κόσμος, όπου και να βρίσκεται πάνω στον πλανήτη, καταναλώνει περιεχόμενο για τρεις λόγους. Ενημέρωση, εκπαίδευση, θέλω να μάθω κάτι. Θέλω να μάθω πώς συναρμολογώ ένα έπιπλο IKEA. Θέλω να μάθω πώς να βάλω μπροστά το αυτοκίνητό μου που χάλασε. Θέλω να μάθω πώς θα χρησιμοποιήσω το VPN στον υπολογιστή. Θέλω να μάθω κάτι. Να μάθω πώς να δουλεύω το Photoshop. Να μάθω πώς εκπαιδεύω το σκύλο μου. Οτιδήποτε. Καταναλώνουμε περιεχόμενο για εκπαίδευση ή ενημέρωση. Πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Καταναλώνω περιεχόμενο για έμπνευση ή παρακίνηση. Θέλω να βάψω το δωμάτιό μου. Και κάθομαι και κοιτάω άλλα δωμάτια, άλλα γραφεία, στο YouTube βιντεάκια, στο Pinterest φωτογραφίες, στο Instagram, για να πάρω έμπνευση. Νιώθω down. Και κάθομαι και βλέπω όλα αυτά τα ρητά παρακίνησης που με κάνουν και νιώθω καλύτερα. Okay. Την τρίτη κατηγορία είναι η διασκέδαση. Ψυχαγωγία μάλλον, όχι διασκέδαση, ευρύτερο. Ακούω μουσική στο YouTube για ψυχαγωγία. Βλέπω αστεία βιντεάκια με μωράκια, γατάκια, σκυλάκια. Αυτό. Βλέπω ποδοσφαιρικά στιγμιότυπα ή στιγμιότυπα ping-pong που έχει τώρα γεμίσει και το TikTok και το Instagram που παίζουν ping-pong. Και το βλέπεις σαν να μας τα τσίχλα. Okay. Εκπαίδευση, ενημέρωση, έμπνευση, παρακίνηση και ψυχαγωγία. Προτού λοιπόν φτάσω στο φορμά του περιεχομένου, πρέπει να πω, το περιεχόμενό μου κάνει ένα από αυτά τα τρία. Okay. Αν ναι, πάμε στο format. Αν όχι, πάω και ψάχνω πώς θα κάνω το περιεχόμενό μου να είναι ένα από αυτά τα τρία. Ναι. Format τώρα. Το Instagram δήλωσε ξεκάθαρα πέρσι τον Ιούνιο ότι πάβει να είναι η πλατφόρμα που ξέραμε το 14, 15, 16. Δεν είμαστε πλέον μια πλατφόρμα που ο κόσμος μοιράζεται φωτογραφίες. Εστιάζουμε στο βίντεο, όχι επειδή μας τη βάρεσε, αλλά επειδή εκεί
πλέον έχουν καταλάβει ότι είναι ο κόσμος. Του αρέσει να καταναλώνει σύντομο περιεχόμενο σε μορφή βίντεο. Εστιάζει στο δημιουργικό περιεχόμενο, εστιάζει στα πράγματα τα οποία γίνονται από creators, σκετσάκια, πραγματάκια, ενημέρωση, tips, συμβουλές, όλα αυτά τέλος πάντων. Και σου λέει, εγώ σας το είπα, εδώ και ένα χρόνο. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε, μη μ' ακούτε. Συνεχίστε να βάζετε φωτογραφίες. Ωραία. Επειδή το βλέπουμε και δουλεύει σε 10 influencers, οι οποίοι είναι γνωστοί, επώνυμοι, κορμάρες, έχουν επαγγελματίες φωτογράφους, πέφτει και να είναι καλά, να είναι έτσι δεν τα γόρια και τα κορίτσια, αλλά και αν πέφτει Photoshop, έπεσε Photoshop. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν followers και τραβάνε και κάτι giveaway αξέχαστα. Δεν σημαίνει ότι θα πιάσει το Θοδωρή και στο Χρήστο, ρε φίλε. Αν βγω εγώ με το μαγιό τώρα στη σκαλιά τη πολυκατοικία μου και τραβήξω μια φωτογραφία, ότι θα βρεθώ με 100.000 κόσμο. Τραβάνε μπαγλαμά θα πούν. Όταν λοιπόν έχει το, είσαι επώνυμο και τα λοιπά, ναι, δούλεψε ακόμα με φωτογραφίε μέχρι να τελειώσει και αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να παλέψουμε κάπως και να δούμε πού είναι η προσοχή του κόσμου. Πού να σου δώσουμε τώρα περιεχόμενο εκεί. Οπότε πλέον τα καρουσέλες δούλεψαν, ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα δουλεύουν. Έχουν πάρα πολύ ωραία και θετικά στοιχεία, ειδικά για ανθρώπους που δεν έχουν αξία να δώσουν, αλλά διστάζουν ακόμα να το κάνουν μέσω βίντεο. Κάρουσελ, να ενημερώσουμε, είναι αυτά τα μικρά slideshow. Ένα post με δυνατότητα μέχρι 10 φωτογραφιών στο ίδιο post. Όπου απλά πιάνει την οθόνη, την τραβά προ τα εκεί και βλέπει τη δεύτερη σελίδα. Σαν να ξεφυλίζει ένα μικρό Instagramικό περιοδικό. Και εκεί λοιπόν μπορώ να πω ιστορίε, μπορώ να παραθέσω tips, μπορώ να παραθέσω, τι να πω, μπορώ να πω και μια ιστορία, μια μαγειρική ιστορία, μια συνταγή. Να τα υλικά μου, άλλη σελίδα η εκτέλεση, δείχνω και ένα βιντεάκι με το τελικό αποτέλεσμα, λέω μικρέ ιστοριούλε. Αλλά η προσοχή του κόσμου κινείται στο βίντεο. Και η συμβουλή μου για το περιεχόμενο είναι σιγά σιγά να πάψουμε να φερόμαστε σαν ντροπαλά 14χρονα και να βρούμε έναν τρόπο να δουλέψουμε αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Άρα βίντεο περισσότερο. Να πω λίγο την προσωπική μου εμπειρία σε σχέση με τα βίντεο. Γιατί μπήκα στο YouTube και έκανα και είδα πότε έκανα το λογαριασμό μου. Και είχα κάνει λογαριασμό στο YouTube τον Σεπτέμβριο του 2006. Πριν ακόμα αγοράσει το YouTube ή Google. Αλλά ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο συστηματικά. Είχα κάνει κάποια βιντεάκια το σχόλιο τότε. Αλλά ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο συστηματικά το 2017. Δηλαδή μου πήρε ουσιαστικά 11 χρόνια μέχρι να αποφασίσω να βγω στην κάμερα και να αρχίσω να μιλάω και να δίνω κάποια tips. Έγραφα πάρα πολλά άρθρα στο blog μου, αλλά ξέρεις, αυτό ντρεπόμουν που λες κι εσύ. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν γίνεται πρέπει να το κάνω και έτσι ξεκίνησα λοιπόν και το έκανα. Και μετά το έκανα και στο Instagram και τώρα κάνουμε και τα πιο σύντομα βιντεάκια. Αλλά αυτό δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το κόλλημα που μπορεί να έχουμε, την ντροπή. Είναι και αυτό που λένε και οι Bray Hackers πολύ συχνά και μου αρέσει, το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. Οπότε μπες στη διαδικασία, να κάνεις και ας μην είναι τέλειο και σιγά σιγά θα βελτιωθεί. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά ναι! Ναι. Ξεκινάμε. Ωραία. Βλέπω τα post μου, όχι τα post μου τα πρώτα. Τα πρώτα post μου σε αυτό το λογαριασμό, πριν από ένα μήνα. Και θέλω να μου τραβήξω χαστούκια. Και λέω, τι έκανες ρε φίλε, εσύ δοκιμασμένος και τα λοιπά και έβγαζες τέτοια βίντεο και έβγαζες τέτοια post. Εντάξει, είμαστε αυστηροί κριτές. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό που λέω σε μαθητές. Όταν δεν είσαι έτοιμος να διπλασιάσεις και να τα δώσεις όλα, να πας all in, να τα βάλεις όλα, να τα ποντάρεις όλα, σε κάτι το οποίο είδες και δούλεψε, γιατί είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις στην πρώτη κακοτυχία που δεν δούλεψε? Okay. Γιατί θα είσαι και έτσι και αλλιώς ή δεν θα είσαι τίποτα. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Θα ήθελα, επειδή βλέπω κάποιοι γράφουν και ερωτήσεις, θα ήθελα να μου γράφετε τις ερωτήσεις όχι στα σχόλια, αλλά στο ερωτηματικούλι. Στο κυκλάκι που έχει το ερωτηματικό. Θα δω τι ερωτήσεις έχει εδώ πέρα δύο. Ποια βίντεο πουλάνε τα επαγγελματικά ή τα πιο ερασιτεχνικά, λέει εδώ πέρα. Η Μελένα 95. Ναι. Γεια σου, Μελένα. Λοιπόν, ποια βίντεο πουλάνε καλύτερα, αυτά που είναι πιο πρόχειρα ή πιο επαγγελματικά, με
τέλειο ήχο, τέλεια εικόνα σε ένα στούντιο ή κάπως έτσι. Όπα, όπα. Θέλουμε αληθινή προσέγγιση, δηλαδή θέλουμε ένα βίντεο. Να σου πω, ωραία, έχω. Λοιπόν, ξυπνάει το πρωί, ωραία, η σύντροφό σου, ξυπνάει μισή ώρα πριν από σένα, πάει, φτιάχνεται μαλλί, βάψιμο κτλ. Ξαπλώνει στο κρεβάτι και όταν ξυπνά εσύ, σου λέει, αχ, αχ, πώς είμαι έτσι τώρα πρωινιάτικα. Ναι. Και λες εσύ, τι διάολο, έτσι ξύπνησε. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε τη φυσικότητα ενός ερασιτεχνικού βίντεο, την αμεσότητα, αυτό που κρατάω το κινητό στο χέρι, αυτό που είμαστε τώρα, που στο γραφείο μου στείνω την κάμερά μου, αλλά με μία ποιότητα η οποία θα είναι σε επαγγελματικά επίπεδα. Θέλω σωστό ήχο. Θέλω σωστό φωτισμό το κατά δύναμη. Όχι όμως κατά συνθήκη. Γιατί όλη η λογική του TikTok και των Reels και των Shorts έχει βασιστεί επάνω στο αυθόρμητο, στο ρο, στο ομό, στο ακατέργαστο. Αυτή είναι η μετάφραση. Ακατέργαστο. Θέλω να δω την αλήθεια σου όπως τη ζεις. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το θεωρώ συμβιβασμό. Δηλαδή, εγώ σου λέω θα με δεις όπως είμαι, αλλά όπως θέλω εγώ. Γιατί εγώ, αυτό είναι δικό μου ψώνισμα, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω το καλό μου το μικρόφωνο κτλ. Και το φωτισμό μου και. Το επαγγελματικό βίντεο, εκεί που γυρίζει και θυμίζει διαφήμιση, είναι εκεί που καίγεται. Okay. Καίγεται. Γιατί φαίνεται. Έχει να κάνει με τον τρόπο που θα μιλήσουμε, βέβαια, νομίζω περισσότερο, έτσι δεν είναι. Με τον τρόπο που θα μιλήσουμε, με τον τρόπο που θα είναι στημένο, με τον τρόπο που θα σε ακολουθήσει η κάμερα κτλ. Δεν. Okay. Ναι. Μ' αρέσει η ποιότητα στην παραγωγή. Μ' αρέσει να έχει σωστό ήχο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Βλέπεις παιδιά και μπραντ στο TikTok να κάνουν πολύ απλά πράγματα, που φαίνονται απλά, από πίσω μπορεί να έχουν ένα μικρόφωνο που κοστίζει 2.000. Αλλά εσύ εισπράττεις αυτό το αυθόρμητο και το γρήγορο και το άμεσο και το ακατέργαστο και το φαινομενικά. Είναι επιμελώς ατιμέλητα. Σωστά. Ναι. Αυτό πουλάει. Θέλω να έχω αμεσότητα μαζί σου. Θυμάσαι όταν είχε βγει το πρώτο reality show, Big Brother. Που είχαν σαλτάρει όλοι, γιατί δεν ήταν πλέον ένα serial. Ήταν από webcams και από κάμερες στημένες και δείχναν την πραγματικότητα των ανθρώπων. Αυτό ήταν που από τότε είχε ξεκινήσει και φαινότανε το πού πηγαίνει η τάση, το να κλέβω μια ματιά στην καθημερινότητά σου. Και αυτό και ορονών τα stories πάνε πολύ καλύτερα τα πώς τους. Ανοίγω την κάμερα με το μαλλί έτσι, λέω αγάπες μου, μου λείψατε και τα λοιπά και σήμερα δεν είμαι πολύ καλά. Χαμός. Και στο post δεν παίρνει 3 likes. Αυτό έχει να κάνει με την αμεσότητα, με το πιο ρόπο, το καθένα που έλεγες πριν. Ναι. Και όταν ο άλλος από τη βιτρίνα σου ξαφνικά δει και κάτι δικό σου, κάτι που έχει νόημα, κάτι που είναι αληθινό, κουστάρει. Και αντί να πάρει ο creator και να πει, ρε φίλε, αφού το βλέπω, γιατί δεν παίρνω αυτή τη διάθεση των stories μου να τη βγάλω στα feed μου, στη ροή μου, κάθεται και απορεί και λέει, εντάξει, θα κάνω μόνο stories αφού έτσι πάνε καλά. Μα δεν έχει το νόημα. Είναι να καταλάβεις τι πάει καλά εκεί και να το φέρεις πλέον έξω. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Ερώτηση άλλη, Άγγελος. Το να μετατρέψεις σε ένα χείλικο που έχεις δημιουργήσει από καρουζέλη σε βίντεο slide show θα έχει αξία? Δεν νομίζω ότι θα έχει αξία. Μπορεί να δοκιμάσει, πρόσεξε, είναι δεν νομίζω. Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι. Αν δεν δοκιμάσουμε, δεν. Ναι. Αλλά ναι. Το νόημα του καρουσέλ είναι να κάνω ένα screenshot, να γυρίσω πίσω, να ξαναδιαβάσω το βίντεο, ειδικά με το interface, με το πώς δουλεύει το βίντεο που δεν έχει pause, που δεν έχει πίσω. Δηλαδή, εάν σου φύγει μια πληροφορία, πρέπει να περιμένεις πάλι όλο το βίντεο για να το ξαναδείς. Δεν είναι ευέλικτο. Το βίντεο δεν είναι φτιαγμένο για να καταφέρουμε να βρίσκουμε τρόπους να μην βγάζουμε τη φάτσα μας. Το βίντεο είναι για να νιώσουμε άμεσα. Δηλαδή τώρα που μας κοιτάνε και παίρνουν την ενέργειά μας, ο κόσμος συνδέεται μαζί μας. Να κάτσω εγώ τώρα να κλείσω την κάμερα και να σου έχω μια αυτό και να δείχνω ένα slide show από το PowerPoint. Πάει ο Χρήστος, κάηκε. Δείχνουμε ένα PowerPoint. Λοιπόν, ωραία. Εφόσον μιλάμε για τα βίντεο, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο, μου δίνει δύο επιλογές. Να το ανεβάσω ως βίντεο ή ως reel. Αν έχεις iPhone.
Άμα δεν έχεις iPhone, δεν σου δίνει καμία επιλογή. Γιατί είμαστε και οι Android losers εδώ, οι users εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και Android. Πώς δεν υπάρχουν, μιλάς σε έναν περήφανο. Λοιπόν, οκ. Okay. Άρα δεν είναι για όλους αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτοί που έχουν iPhone. Έχω μια άποψη, αλλά θα ήθελα να μου πεις εσύ ποια είναι η άποψή σου, αν θα πρέπει να τα ανεβάσεις σαν reel ή σαν βίντεο. Βίντεο. Βίντεο, ξεκάθαρα. Okay. Όταν ακόμα η χώρα δεν έχει reels, όταν ακόμα αυτά τα reels που ανεβάζεις δεν μπορεί να τα δει κόσμος. Γιατί αν μπει στο προφίλ σου δεν θα υπάρχουν εκεί. Όταν ακόμα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε reels, δεν έχουμε αρχίσει να καταναλώνουμε reels. Οπότε ο αλγόριθμος ο οποίος κοιτάει τις συνήθειες, το ενδιαφέρον και σε επίπεδο τύπου post, δεν έχει αρχίσει να γράφει ότι ο Θοδωρής καταναλώνει εκατομμύρια reels. Το 80% του περιεχομένου που καταναλώνει ο Θοδωρής είναι reels. Οπότε για να δείξω περισσότερα reels. Όταν λοιπόν στο κοινό μας η πλειοψηφία των post που καταναλώνει είναι φωτογραφίες και βίντεο και του δώσεις ένα reel, έχω μαθήτρια η οποία κάνει 30, 40, 50, 20, 35 χιλιάδες προβολές στα βίντεο της. Mm-hmm. Τα reels έχει 500, 600, 300. Mm-hmm. Okay. Ίδια πράγματα λέει. Ίδιος άνθρωπος είναι, ίδιος λογαριασμός. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν να το κάνεις αυτό, για να λες ότι φτιάχνω reels. Mm-hmm. Όταν με το καλό έρθουν mm-hmm. και θα είναι η προσοχή του κόσμου εκεί, δοκιμάζεις και το έτσι και το αλλιώς και βλέπεις τι πάει καλύτερα και βλέπεις τι κάνει, τι μετατρέπει κόσμο. Και δομήσει η στρατηγική σου και λες κάποια post θα τα κάνω reels γιατί θέλω να καταφέρουν αυτό το πράγμα, κάποια post θα τα κάνω βίντεο γιατί θέλω να καταφέρουν το άλλο πράγμα, κάποια post θα τα κάνω καρουσέλ γιατί θέλω να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και κάποιες σκέψεις που θα τις μοιραστώ στα stories μου γιατί θέλω να καταφέρω αυτό το πράγμα. Όπως η ζωή μας δεν είναι μονόχνοτη, δεν βγαίνεις και λες με όποιον και να σταθώ εγώ θα λέω ανέκδοτα. Ναι. Ή με όποιον και να σταθώ εγώ θα του μιλάω για τη γιαγιά μου την αγαπημένη ή θα του πουλάω. Ανάλογα με το πού είσαι και σε ποιον μιλάς, φτιάχνεις τον ντύσιμό σου, το πώς μιλάς, την ένταση της φωνής σου και το περιεχόμενο της φωνής σου. Mm. Γιατί να είναι κάτι διαφορετικό στο Instagram. Σωστά. Σωστά. Κάποιοι που είμαστε και στα βίντεο, ρωτάει εδώ πέρα η Ματίλδα. Μερικές εφαρμογές για να επεξεργαστείτε βίντεο. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το Video Leap στο κινητό. Στο κινητό μια ωραία εφαρμογή είναι το InShot ή είναι το CapCut. Mm-hmm. Cap, από το Capture, CapCut. Cap και κόβω. Δεν σημαίνω να μου το πάρει στο Google. Αλλά και μια έρευνα ωραία στο Google. Best video editing apps for mobile, κάτι ρε παιδί μου, οι καλύτερες εφαρμογές υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έχεις και στον υπολογιστή το αν έχεις app θα πάρεις το αντίστοιχο το iMovie. Mm-hmm. Θα βρεις και το Filmora, το όπως το λένε Filmora νομίζω λέγεται, ή το Premiere ή το Power Director, υπάρχουν. Ωραία ιδέα για πώς. Ναι. Κάνε και εσύ ένα τέτοιο, να κάνω και εγώ ένα αυτό για video editing. Ωραία. Λοιπόν, το πιο εύκολο. Μπαίνεις στο TikTok, μοντάρεις εκεί το βιντεάκι σου και το ποστάρεις μετά στο Instagram. Έχουμε πλέον τις εφαρμογές editing μέσα στις πλατφόρμες τις ίδιες. Mm. Αν δεν θες να μπλέξεις με τρίτες. Ναι. Άνοιξε ένα λογαριασμό στο TikTok, μοντάρε εκεί πέρα, φτιάξε το βιντεάκι σου, κατέβασέ το και ποστάρε το που θέλεις. Λοιπόν, αυτό δεν το έχω. Okay. Λοιπόν, και τα reels. Στην Ολλανδία. Ναι, λέει, ναι, στην Ολλανδία έχετε reels, εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε. Σωστά, Πένια. Λοιπόν. Και όχι το κοσμική πεθαίνεις. Όχι, ναι, ναι, κανονικά. Το live που κάνουμε τώρα θα μείνει στο προφίλ μου, πιθανόν και στο Χρήστου, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι δεν το δείτε τώρα ή όσοι θέλετε να το ξαναπαρακολουθήσετε. Λοιπόν, οπότε τώρα πάει για live. Πες μου λίγο για τα live, ποια είναι η άποψή σου, αξίζει κάποιος να κάνει live σε αυτό που κάνω, πέρα από το κομμάτι του να παρακολουθήσει κάποιος ένα live ή να μοιραστούμε αυτό που μοιραζόμαστε, βοηθάει στην ανάπτυξη το live και με ποιο τρόπο, αν βοηθάει. Όπως κάθε δυνατότητα ή εργαλείο, μπορεί να κάνεις σωστή χρήση ή κακή χρήση. Mm-hmm. Αν η χρήση είναι σωστή, δηλαδή ένα σφιχτό live, δομημένο σωστά, χωρίς κενά,
χωρίς αυτό το ξεκινάει το live, ξέρεις, και τα πρώτα 3 λεπτά είναι ο δημιουργός που περιμένει να δει καταρχήν αν έχει συνδεθεί. Τι γίνεται τώρα. Μούγκα, σιωπή, ησυχία, τίποτα. Χρειάζεται μια δομή. Είναι σαν να παίρνεις από τον άλλον μια συνέντευξη τηλεοπτικά. Προετοιμασμένες ερωτήσεις, να μην ξεφεύγει με έναν ομιλητή που τον έχει ακούσει κάπου, ξέρει τι θα κάνει, δεν θα πλατιάσει, θα είναι οι απαντήσεις στοχευμένες. Θέλει μια προετοιμασία. Να είναι και λίγο ο χρόνος ωραία, δεν θα καθίσει κάποιος εύκολα στο Instagram να επενδύσει μία ώρα, μία μισή ώρα, 2 ώρες. Πρέπει να δίνεις πολύ αξία για να το καταφέρει. Υπάρχουν lives που γίνονται και τα κάνεις μόνος σου. Υπάρχουν lives που καλείς κόσμο. Όταν καλείς κόσμο, ενημερώνεται επάνω στα stories ότι είναι και των δύο τα κοινά. Σωστά. Οπότε τραβάς πλέον την προσοχή και από το κοινό του συνομιλητή σου. Και ανάποδα βέβαια. Δηλαδή τώρα και δική σου fans, μέλη της δικής σου κοινότητας θα έρθουν να ακολουθήσουν τον Χρήστο, το καλό που τους θέλω, και αγαπημένοι δικοί μου θα προτείνω να ακολουθήσουν και σένα. Και αυτό μπορεί να γίνει με 4 μέλη. 4 άνθρωποι στο ίδιο live. Δεν είναι σε περισσότερο. Ο άλλος σε εισπράττει λίγο παραπάνω. Δημιουργείς καλύτερες σχέσεις. Δίνεις ένα ακόμα επίπεδο αξίας. Σου δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνεις σε πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις σε 23 δευτερόλεπτα βίντεο. Τα έχεις όλα μαζί σε μια πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να στείλεις τον άλλον στο YouTube να δει ένα βίντεο σου. Τα έχεις εδώ. Είναι μια ευελιξία που δίνει πλατφόρμα η οποία είναι ωραία. Εγώ θέλω lives. Έχω στον ελληνικό λογαριασμό πρόγραμμα για lives. Δευτέρα θα έχω ακόμα ένα. Μετά θα ξεκινήσω και τους δικούς μου καλεσμένους. Είμαι ανοιχτό σε προσκλήσεις από ενδιαφέροντους λογαριασμούς. Μην φοβηθείτε τώρα, σιγά μην έρθει ο Χρήστος. Χτίζει σχέσεις. Γιατί να μην κάνεις live με κάποιον με τον οποίο θες να χτίσεις σχέσεις. Να τον καλέσεις. Χρησιμοποιείται και αλλιώς. Εγώ τώρα πίσω από σένα, πίσω από το κινητό μας, είναι η κάμερα. Και γράφω κανονικά αυτό το επεισόδιο. Γιατί μπορεί να πω και καμιά ατάκα που αξίζει και να την πάρω και να την κάνω περιεχόμενο. Ναι. Ωραία. Άρα μπορεί να κάνεις και μόνος, αλλά και αυτό που κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, να έχεις κάποιο καλεσμένο, κάποιον αξιόλογο καλεσμένο και να κάνεις μια συζήτηση. Και όταν έχουν βάλει ερωτήσεις στο ερωτηματικό, την ώρα που θα προβάλλεις μια ερώτηση, για όλους τους έξω, η σήμανση επάνω στο live αλλάζει και γράφει πλέον ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε ο κόσμος έξω ξέρει ότι εσύ πλέον απαντάς ερωτήσεις. Μπορείς να κάνεις ένα ωραίο δωρεάν coach. Συνεχίστε να στέλνετε ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε και πιο μετά. Υπάρχουν δηλαδή ωραίες ευκαιρίες. Πες μου για αυτό και το coaching που λες. Θα μπορούσες να κάνεις λόγω μια συνεδρία κατά κάποιο τρόπο και να δουν πώς κάνεις τη συνεδρία σου. Μπορείς να κάνεις συνεδρία. Μπορείς να βγάλεις κόσμο στον αέρα, σαν να είσαι ραδιοφωνικός σταθμός. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, θα βγεις μαζί μου στον αέρα. Θέλω να σε δω, να μιλάμε, να σε βλέπω στα μάτια. Να χτιστούν δηλαδή. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι να το κάνεις. Να κάνεις ένα μικρό πάνελ. Να κάνεις έκπληξη σε κάποιον. Είστε τρεις και έχετε κανονίσει και τον καλείτε για τελευταία στιγμή και μπαίνει και ο άλλος και τους κάνεις έκπληξη σε αυτούς. Τους έχεις έναν ειδικό καλεσμένο. Ωραία πράγματα μπορεί να γίνουν δημιουργικά. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Προχωράμε και παρακάτω τα live. Έχουμε λοιπόν το προφίλ μας. Έχουμε μάθει τι δημοσίευση θα κάνουμε. Κάναμε το προφίλ μας άξιο να το ακολουθήσει κάποιος. Πώς φέρνεις κόσμο? Μετά από αυτό το live δεν θα αξίζει κανείς να πάρει coaching μαζί μου με αυτές τις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό κάνω, τα λέω όλα. Λοιπόν, μόνο αυτή η ερώτηση είναι ένα ολόκληρο σεμινάριο. Λοιπόν, ωραία, ξέρω ότι είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Όχι, γιατί θα νομίζω ότι θέλω να κρύψω πράγματα. Λοιπόν, νούμερο 1. Οτιδήποτε κάνεις σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, όταν έχεις ένα email list με 2.000 κόσμου και τους στείλεις ένα μήνυμα και τους πεις μια ωραία ιστορία για το Instagram και τους λες, άμα δεν είσαι στο Instagram, έλα κάνε μου παρέα, φέρνεις κόσμο στο προφίλ σου. Όταν η επαγγελματική σου κάρτα ή το website σου ακολούθησε με και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα μοιράζομαι πολύ ωραία τύψη τα λοιπά, φέρνεις κόσμο στο προφίλ σου. Όταν συναντήσεις ένα παλιό φίλο και του πεις είμαι και στο Instagram, έλα ρε και από εκεί, φέρνεις κόσμο στο προφίλ. Είχα πει σε ένα μεσίτη στον Καναδά, του λέω θα κατέβεις στο μετρό
και θα δώσει ένα φυλάδιο που θα λέει 5-10 tips για να ανεβάσει την αξία του σπιτιού σου. Στην πρώτη σελίδα θα έχεις 5 tips και από πίσω που θα περιμένουν τα άλλα 5 θα τους γράφεις. Έλα στο Instagram, εκεί σου έχω τα άλλα 5. Okay. Και ανέβηκε 1500 followers ένα Σαββατοκύριακο. Οπουδήποτε και να είσαι, μπορείς να μιλήσεις, είσαι καλεσμένος σε μια ομιλία, σε ένα event. Έχεις επάνω, ο Gary V το κάνει με 10 εκατομμύρια. Πριν αρχίσει, επάνω προβάλλονται τα social του και ο κόσμος από κάτω, όσο τον περιμένει, μπαίνει και τον ακολουθεί. Ναι. Πρώτο κανάλι. Δεύτερο κανάλι, το περιεχόμενο. Ξεκινάς και ποστάρεις και ο κόσμος το μοιράζεται, το τσιμπάει ο αλγόριθμος, το πάει στην αναζήτηση, το πάει στα hashtag, ξεκινάει, το προτείνει, συμβαίνουν πραγματάκια και τραβάς μάτια. Mm-hmm. Με ένα πολύ ωραίο call to action, μια ωραία προτροπή σε δράση. Δες στο προφίλ μου, έχω και άλλα τέτοια. Είναι τα paid media, οι πληρωμένες συνεργασίες. Δίνεις λεφτά στην πλατφόρμα να δείξει η ίδια το post σου αλλού. Okay. Οτιδήποτε κάνεις, είτε μέσω περιεχομένου, είτε μέσω ξεκινάς και μιλάς με κόσμο. Mm. Πας στα σχόλια ενός λογαριασμού που γίνονται συζητήσεις και γνωρίζεις κόσμο. Τι ωραίο αυτό που είπες. Όπου και εγώ έτσι σκέφτομαι. Και η περιέργεια θα κάνει τον άλλο να πει ποιος είναι αυτός που συμφωνεί μαζί μου. Με μένα δεν συμφωνεί κανείς. Και έρχεται και βλέπει το προφίλ του Θοδωρή και λέει, α, ενδιαφέρον προφίλ, για να τον ακολουθήσω. Okay. Είμαστε άνθρωποι, ρε. Πώς θα κάνεις έναν άλλο να ενδιαφερθεί για σένα? Καταρχήν ο μεγάλος διαφημιστής, ο Ogilvy, το είχε πει. If you want to be interesting, be interested. Αν θες να έχεις ενδιαφέρον, ενδιαφέρσου. Mm-hmm. Τέλεια. Πολύ διαφορετική τρόπη. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Αν ξεκινάει κάποιος τώρα το προφίλ του και πήρε παιδί μου ότι OK ή το έχει καιρό και πει ότι τώρα θα αρχίσω να το φτιάχνω, δηλαδή να κάνω καλές δημοσιεύσεις, να προσέξω το περιεχόμενο, να βγάζω την προσωπικότητά μου, να είναι καλής παραγωγής κτλ. Ποιοτική παραγωγή. Μετά από πόσες δημοσιεύσεις θεωρείς ότι θα πρέπει να αρχίσει να μιλάει για τα προϊόντα της υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο που προωθεί? Ιδανικά, mm-hmm. ποτέ. Okay. Δεν χρειάζεται να πουλήσεις. Mm. Το δωρή με έχεις δει μία φορά στο προφίλ μου, εδώ στο ελληνικό, τώρα πούμε και αυτό. Γιατί στο αγγλικό είχα μιλήσει δύο φορές για προϊόντα. Mm-hmm. Δύο χρόνια και έχω μιλήσει δύο φορές. Εδώ με έχεις δει ποτέ να μιλάω και να λέω τι κάνω? Όχι, στο ελληνικό. Όχι. Mm. Κάθε μέρα δέχομαι 4 ή 5 μηνύματα με ανθρώπους που μου λένε πώς θα με βοηθήσεις. Mm. Γιατί όταν μιλάς συνέχεια για κάτι και αυτό που λες, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι θα μιλάς για κάτι το οποίο γνωρίζεις, κατέχεις, αγαπάς, είσαι παθιασμένος και δεν είσαι κάποιος μαθητής που τώρα ξεκίνησε και αυτοδηλώνεται ως expert. Ο κόσμος θα καταλάβει αυτό, το τι κάνεις, δεν είναι χαζί. Mm-hmm. Όταν μιλάω συνέχεια για το Instagram και τους βοηθάω και σήμερα μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από μία φίλη της σελίδας και μου λέει, δεν θέλω, μου λέει, να μοιραστώ τα μυστικά μου, αλλά από την άλλη βλέπω εσένα που τα δίνεις όλα, και ακόμα που τα δίνεις όλα, τώρα είναι που σε θέλω περισσότερο για coach μου, γιατί μου εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Σωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν δύο λογικές. Υπάρχει η λογική του πουλάω και η λογική του σε βοηθάω να αγοράσεις. Okay. Μπορώ λοιπόν μέσα στο προφίλ μου να μην αναφέρω ποτέ τίποτα για προϊόντα στα post μου, αλλά το link μου να οδηγεί κάπου σωστά, τα story highlights μου να είναι δομημένα σωστά και στα stories μου, στις συζητήσεις που ξεκινάω με αφορμή ένα post, να μιλήσω για τα προϊόντα μου. Okay. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις για το προϊόν σου. Mm. Όταν τους κερδίσεις και πάρεις αυτό το no like trust, σε γνωρίζω, μου αρέσεις και σε εμπιστεύομαι, θα σε ψάξουν. Εκεί είναι ένα link τόσο στο προφίλ σου, που θα μπουν στο landing page σου, στο sales, στη σελίδα πώλησης, στο site σου, οπουδήποτε τους οδηγήσεις, ή θα σου στείλουν ένα μήνυμα και εκεί σε μετά θα τους καθοδηγήσεις στο ημερολόγιο σου για να κλείσει ένα ραντεβού, στη σελίδα που πρέπει, ή με μια έξυπνη αυτοματοποίηση, όταν σου γράψει μια λέξη κλειδί, θα τον οδηγήσει σε μια σελίδα προϊόντων, στο e-shop σου κτλ. Mm-hmm. Πρώτα ξεκινάς τις συζητήσεις και από τις συζητήσεις προκύπτει η πώληση. Δεν ξεκινάς να πουλάς, ελπίζοντας να ξεκινήσουν συζητήσεις.
Θα ήθελα να Αν δούμε λίγο όμως πάνω έχουμε αυτό. σκληροπυρηνικούς που δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό, Okay. θα έλεγα σε κάθε πλήρες feed, 12 post, να έχεις και ένα το οποίο μιλάς. Άντε, όχι 12, στα 10, το 20%. Okay. Πάλι όμως δεν χρειάζεται, γιατί μπορείς στο τέλος της λεζάντας σου να μιλάς. Και αν σε ενδιαφέρει κάτι παραπάνω, μπες και δες αυτό. Ή στο τελευταίο slide ενός carousel. 10 slide, το ένα θα πάει εκεί, το είναι το 10%. Εντάξει, οκ, okay. Μια χαρά. Συγγνώμη, όχι 20%, 10%. Ανά 10 πώς, 10%. Okay. Τώρα θα μιλάει, θα με πούμε αρνητικό. Ο άλλος που έχει τώρα όλα τα post με προϊόντα του, θα σου πει τι λέει αυτός ο τρελός. Και τι θα προσπάρω στη θέση των προϊόντων. Δεν βγάζει νόημα. Αλλά βγάζει νόημα στο δικό μου το μυαλό και θα σας πείσω ότι βγάζει νόημα και στο δικό σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι των μηνυμάτων. Δηλαδή, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, που βέβαια το απάντησες, πώς, δηλαδή, μου λες, δέχομαι κάθε μέρα 4 μηνύματα, 3-4-5 μηνύματα, ξέρω εγώ, και με ρωτάνε και πώς... Ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για 100-150 μηνύματα συζητήσεων. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι πώς κάνεις κάποιον μήνυμα, που νομίζω το ψηλοαπάντησες λέγοντας ότι βοηθώντας μέσα από τα post. Δηλαδή ακριβώς. Αξία μέσα από τα post. Απαντάς στην ερώτηση που έχει, χωρίς να στο ζητήσει. Τον βοηθάς προτού στο ζητήσει. Ναι. Μου θυμίζει αυτό που είχα ακούσει από τον Frank Kern να λέει ότι δείξτε ότι μπορεί να του βοηθήσει βοηθώντας τους. Ακριβώς. Επειδή μου είσαι το καλοκαίρι κάπου. Και εκεί που είσαι στην παραλία και προσπαθείς δεν ξέρω εγώ τι να κάνει, έρχεται ένας τύπος και σου λέει ή μια τύπισσα, μπορείς να κάνεις αυτό. Πες ότι σε βλέπει να γυμνάζεσαι και έρχεται και σου λέει δοκίμασε και αυτό και θα με θυμηθείς. Και το κάνεις και πιάνει. Mm-hmm. Αυτομάτως γυρίζει και του λες τι φοβερό, το δοκίμασα και έπιασε. Ξέρεις από αυτά. Mm-hmm. Ξέρω, είμαι γυμνάστρια. Okay. Α, τι καλά, πώς μπορεί να μου βοηθήσεις, τι άλλο μπορεί να μου πεις. Ναι. Αυτή είναι η άμεση αντίδρασή μας. Mm. Εδώ, παιδί, γιατί εμπιστεύεσαι και γίνονται ονόματα η ΣΕΦ, πολύ κλασικό παράδειγμα η ΣΕΦ. Γιατί όλη την ημέρα σου δίνουν συνταγές. Δεν ζητάνε τίποτα. Δεν σου λένε έλα στο μαγαζί. Και το μαγαζί σου είναι γεμάτο. Κάθε μέρα βγαίνει ο Άκης και σου λέει πώς θα κάνεις κάτι χωρίς αυτόν. Mm-hmm. Πώς θα το κάνεις σαν αυτόν. Ναι. Μειώθηκε ή τέτοιο, γίναμε όλοι πετρετζίκηδες. Το μαγαζί του γεμάτο είναι. Ναι. Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς, γιατί αναφέρθηκες σε αυτό λίγο, πώς πάει τη συζήτηση για τα μηνύματα. Δηλαδή, σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει, ξέρω εγώ, θέλω να μου βοηθήσεις. Πώς οδηγείς τη συζήτηση, συνεχίζεις, μιλάς με μηνύματα, του ζητάς να μιλήσετε, κλείνετε ένα ραντεβού, κλείνετε. Εκεί, η δική μου λογική είναι εκεί που επιλέγει ο πελάτης να σου μιλήσει. Αν η συζήτηση ξεκινήσει στα DMs, θα μιλήσει στα DMs. Αν σου πει, έχετε κάποιο τηλέφωνο να σας πάρω, θα του δώσεις, βασικά έτσι και σου πει, θέλω τηλέφωνο να σε πάρω, καταλαβαίνεις την ηλικία του. Μιλάμε για boomer. Τελείωσε. Λοιπόν, email είναι Generation X και Early Millennials και τα DMs είναι οι επόμενες. Λοιπόν, θα του δώσεις το τηλέφωνο. Ο πελάτης αποφασίζει που νιώθει άνατα να μιλήσει. Ωραία. Και εκεί θα κάνεις τη συζήτησή σου. Θα κάνεις μια προκαταρκτική συζήτηση για να δεις πώς μπορείτε να συνεργαστείτε κάπως έτσι. Ναι. Σε επίπεδο coaching θέλω να κάνω διάγνωση πρώτα. Mm-hmm. Δεν πας στον γιατρό να του πεις γιατρέ μου, δώστε μου ένα κλωναρίδι και δύο τέτοια. Σου πει κόμπα, γιατί να στα δώσω. Κάτσε, σα εξετάσω να δω τι έχεις, εγώ ξέρω τι θα πάρεις. Ναι. Πρέπει να κάνουμε διάγνωση experts. Ναι. Και μετά θα τον πάω σε λύσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και προϊόντα τα οποία είναι λίγο πιο. Μου στέλνει ένα μήνυμα, Χρήστο, θέλω να κλείσω μαζί σου 2 ώρες. Ωραία, αφού θες 2 ώρες, πάρε 2 ώρες. Ναι. Αφού 2 ώρες θέλεις. Θα σου πω, όχι, δεν χρειάζεται 2 ώρες. Πρέπει να σε ακούσω. Θέλω να βρω την κλίση. Από την αρχή ξέρω εγώ, σου λένε, ξέρω εγώ, θέλω να μου αφιερώσει 2 ώρες για να μου βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία. Ναι. Mm. Ναι. Ναι. Θέλω 2 ώρες. Μπορεί να είναι αυτό το οποίο μπορεί να επενδύσει τώρα. Mm. Δεν θα κάτσω να του βάλω εγώ τριβές τώρα και σκόπελου στο δρόμο του, όχι, μα να μην χρειάζεται 2 ώρες. Ναι. Θα τον βοηθήσω όσο μπορώ στις ώρες που διάλεξε και μετά βλέπω. Ναι. Ωραία, άρα σου στέλνει μήνυμα όλο, θέλω να με βοηθήσει. Συνεχίζει τη συζήτηση εκεί, ποιο είναι ο στόχο, τι πρόβλημα έχει. Κάπω έτσι μπαίνει σε μια συζήτηση. Ανθρώπινη. Μετά... Βεβαίω, πε μου τι χρειάζεσαι. Θέλω ωραία. Αυτό και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και αν δω ότι υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα, εκεί ναι, θα σταθώ δίπλα και θα πω
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι και αυτό. Μήπως να αντικαταστήσουμε τις 2 ώρες και να μιλήσουμε γι' αυτό, όχι να προσθέσουμε. Mm-hmm. Όταν νιώσει ναι. ο άλλος άνετα, θα... μετά υπάρχει και αυτό. Και όταν τελειώνει η συνεδρία, τώρα μιλάμε για τους coaches, αν με ξαναχρειαστείς, είμαι εδώ. Βγες, δοκίμασε. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Τέλεια. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να λέω, είμαι εδώ πάντα για σένα και θα σε βοηθήσω να δουλέψεις μαζί μου, παρά αυτό το ότι είσαι χορτασμένος και έρχομαι να συμπουκώσω κι εγώ με μια δική μου μπουκιά προϊόντος ή υπηρεσίας και να στη βάλω με το δόρυ στο στόμα. Είναι μια προσωπική, ας πούμε, προσέγγιση. Ωραία. Θα ανοίξω εδώ τώρα να δω κάποιες ερωτήσεις που μας έχουν στείλει ακόμα. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα πριν πάμε εκεί, αλλά πριν σου κάνω και την ερώτηση και ανοίξουμε τις ερωτήσεις, γράψτε, βρίσκεται αξία στη σημερινή μας συζήτηση. Γράψτε στα σχόλια, απαντήστε την καρδούλα, κοινοποιήστε το στον κόσμο. Δεν έχει καμία συνέπεια για να γράψουν όχι, μην φοβηθούν. Ναι, σωστά. Στην αναπαραγωγή δεν θα φαίνονται τα σχόλια, εδώ είναι. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να την πάρεις ψύχρεμα. Όπα. Είναι η εξής. Είναι Όπα. Αργά να χτίσει κάποιος στο Instagram ή έχει περάσει η μοδέλα? Ρε φίλε, έτσι ξεκινάω το site μου. Είμαι ο okay. Χρήστος Νίκας και δεν είναι αργά να ξεκινήσεις. Τέλεια. Όχι βέβαια. Αργά γιατί? Εννοείς 10 η ώρα το βράδυ ή 2022? Όχι βέβαια. Γιατί να είναι αργά? Επειδή έχουμε το TikTok, έχουμε ξέρω εγώ ίσως άλλες πλατφόρμες. Ρε φίλε, αυτή η ερώτηση δεν έχει νόημα να την κάνεις εκτός. Είναι αργά να ανοίξω σουβλατζίδικο. Που υπάρχουν χιλιάδες. Είναι αργά να αρχίσω να πουλάω κάλτσες. Είναι αργά να αρχίσω να φτιάχνω χειροποίητα κοσμήματα που τα φτιάχνουν από το 10.000 π.Χ. Θα σου πω εγώ, ναι, είναι αργά, περίμενε το 2022, θα τα έφερνε στο 1800. Γιατί να είναι αργά? Έτσι. Έτσι. Δεν βγάζει νόημα, δηλαδή, σαν ερώτηση στον πραγματικό κόσμο. Είναι αργά να γίνει ο πυροσβέστης. Θα σου πω, ίσως έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που λέγανε για το πώς δούλευε ο αλγόριθμος στην αρχή στο Instagram ή πώς δούλευε ο αλγόριθμος στην αρχή στο TikTok και κατά πόσο επηρεάζεται μετά και το σε ποιους δείχνει η χρονολογική σειρά και το feed. Βρεά τον αλγόριθμο. Ξέρεις τι αυξάνεται. Είναι ο βασικός νόμος προσφοράς και ζήτησης. Όταν πλέον υπάρχουν 1 εκατομμύριο άριστοι δημιουργοί, είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις. Αλλά η οδός της μετριότητας ήταν πάντα πυκνοκατοικημένη. Η οδός της αριστείας, το ένα σπίτι είναι εδώ και το άλλο σπίτι είναι στα 2 χιλιόμετρα. Ναι. Αν θες να ξεχωρίσεις, δεν πιάνεις μόνο την πλατφόρμα που έχεις λιγότερο ανταγωνισμό. Γίνεις εσύ καλύτερος. Αυτό. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένας κανόνας σε οτιδήποτε για να κάνετε. Είτε έχει να κάνει με το Instagram, είτε σε οτιδήποτε ασχολείς και στην επιχείρησή σας, δηλαδή άσχετα με τα social media. Αυτό που μπορεί να ξεχωρίσει έναν επαγγελματία είναι το να ξεχωρίσει στην παροχή της υπηρεσίας που παρέχει, στην υπηρεσία που παρέχει, στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το κάποιες ερωτήσεις. Ο Λευτέρης Χαραλάμπους λέει, γνώμη για influencer marketing, ξεπερασμένο... Πάμε την ερώτηση και θα βγει επάνω. Κάνε τάκ την ερώτηση. Να τη... Ωραία. Την βλέπεις? Ναι. Να διαβάσω. Όχι, λοιπόν, βλέπω. Λέει, ποια είναι η γνώμη, λέει, για influencer marketing... Συγγνώμη, βλέπεις επάνω τώρα στο live μας που γράφει ρητές και απαντήσεις. Okay. Αυτό βλέπουν και έξω. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, είναι ξεπερασμένο το influencer marketing ή είναι ακόμα κάτι που πουλάει? Καθόλου ξεπερασμένο δεν είναι. Ίσα-ίσα που τώρα αυξάνονται οι κατηγορίες, micro, nano influencers, micro influencers, mega influencers, δηλαδή μπορεί ένα brand να διαλέξει έναν μικρό δημιουργό με ένα πολύ σφιχτό και πιστό κοινό και να τον προσεγγίσει και να κάνει δουλειά. Ένα δημιουργό με 3.000 followers, με 2.000 followers. Δεν μας νοιάζει. Τα πρώτα μου brand deals δεν ήρθαν όταν είχα 160.000. Είχαν ξεκινήσει να έρχονται γιατί αυτές οι εταιρείες παρακολουθούν τι κοινό είναι, τι ενδιαφέροντα έχει, τι το ένα, τι το άλλο. Όταν λοιπόν δουν τα brands και μάλιστα έχουμε μια πολύ δυνατή εταιρεία η οποία φέρνει σε επαφή δημιουργούς και influencers, okay. Είναι ελληνική προσπάθεια, η Σούσουρους. Μ' ακολουθούν και στο Instagram, με τίμησε πολύ. Σούσουρους. Ναι. Έγινε Σούσουρο που λέμε. Mm-hmm.
Τι κοιτάει λοιπόν το brand, κοιτάει αυτός ο άνθρωπος, γιατί ο influencer δεν είναι ο Κυλιακός ή το Βυζί το οποίο βγαίνει και ποζάρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και επηρεάζει τις αποφάσεις των άλλων. Τον εμπιστεύονται αρκετά για να το κάνουν αυτό. Ναι. Και στον όρο, γενικό όρο influencer, εγώ θα βάλω και το thought leader και τον opinion leader. Όταν δηλαδή πεις ότι, ρε παιδιά, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν και αυτή η διαδικασία και αυτό μου αρέσει και αυτό επηρεάζει ζωές και τις αλλάζει και κινούνται προς τα εκεί, είσαι ένας influencer. Όχι με την έννοια του σαμπουάν και για τα μαλλιά μου, χρησιμοποιώ μόνο τα δε. Δεν λέω brand γιατί δεν έχουμε πληρωθεί. Αν είχαμε, πάρει, τώρα θα ήμασταν εδώ πέρα τοποθέτηση προϊόντα. Λοιπόν, είναι πάντα λοιπόν, γιατί τι κάνεις, εκμεταλλεύεσαι, ένα brand εκμεταλλεύεται την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου προς έναν δημιουργό για να έρθει λίγο πιο οργανικά. Όλες μου τις αγορές. Δεν έχω δει ποτέ επίσημο βίντεο εταιρείας. Βλέπω τους YouTubers που δοκιμάζουν αυτό το προϊόν και λένε ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Κάμερες, μικρόφωνα, mouse, κονσόλες, οθόνες, τα πάντα. Δεν έχω ψωνίσει τίποτα από site εταιρείας. Δεν έχω μπει σε site εταιρείας. Είμαι από το YouTube, στο link του, στο Amazon και αγορά. Affiliate. Ναι. Influencer marketing είναι αυτό. Έχω e-shop, κάνουμε χορηγούμενες διαφημίσεις, brands, αξιόλογα, αλλά δεν αυξάνει το αριθμό των followers. Παίρναμε την άλλη την ερώτηση. Λοιπόν. Είμαστε ακόμα στο Λευτέρι. Okay. Τώρα. Ούτε ακόμα. Μήπως πρέπει να την κάνεις πρώτα, να την ξετικάρεις και να έρθει άλλη. Ναι, αν τικ και τικ. Έλα, πάμε. Να το. Έχω e-shop. Κάνουμε χορηγούμενες διαφημίσεις brands, αξιόλογα, αλλά δεν αυξάνεται το αριθμό των followers. Αυτό που καταλαβαίνω, κάνουμε χορηγούμενες διαφημίσεις brands, αξιόλογα. Α, κατάλαβα τώρα. Έχουμε λοιπόν branch καλά στο e-shop μας. Τρέχουμε τις διαφημίσεις. Μα η διαφήμιση εδώ πέρα μπορεί να μην έχει νόημα. Δεν έχει σκοπό να αυξήσει τους followers, αλλά αυξάνονται οι πωλήσεις. Γενικότερα, δεν τρέχουμε μια διαφήμιση για να αυξήσουμε το προφίλ, το λογαριασμό στο Instagram, εκτός αν έχουμε πωλήσει και μια στρατηγική. Έτσι. Επενδύω λεφτά σε κάπου που θα έχω μετρήσιμο ROI, return on investment, επιστροφή στην επένδυσή μου. Να αυξήσω τις πωλήσεις. Να αυξήσω το awareness, αλλά σε μια σελίδα, να αυξήσω τα download σε κάτι, να αυξήσω τι. Αλλά αφού υπάρχει σαν σκοπός, ειδικά μέσα στο Instagram, να αυξήσω επισκέψεις προφίλ, μπορείς να το κάνεις. Αλλά βγαίνω εγώ και καλό, μοιράζω ατελείωτα φυλάδια και επενδύω και καλό κόσμο σε ένα εστιατόριο. Και έρχονται εκεί πέρα και το χώρος είναι για πει. Θα μείνει κανείς. Ενώ η διαφήμιση λοιπόν πέτυχε και μας είδανε μάτια, δεν έκανε convert, δεν μας μετέτρεψε στο αποτέλεσμα. Εγώ που έχω τώρα μια στρατηγική να φέρω κόσμο στο προφίλ μου, γιατί θέλω γρήγορα να με γνωρίσει κόσμο, γιατί θέλω γρήγορα να αλλάξω την αναλογία αυτού του προφίλ από ξένους που είχα σε Έλληνες, έχω ένα conversion rate απίστευτο και έχω ένα κόστος για απόκτηση follower η οποία πέφτει στα 7 λεπτά. Okay. Δηλαδή, αν επενδύσω εγώ 100 ευρώ, παίρνω 700 followers. Αυτό δεν είναι. Εκεί είναι. Γιατί το προφίλ μου μετατρέπει τον κόσμο. Πρώτα λοιπόν, πρωτού καλέσουμε κόσμο σε ένα πάρτι, πρώτα συγγυρίζουμε το σπίτι, φτιάχνουμε τη διάθεση εκεί πέρα, για να έρθει ο άλλος να μείνει. Γιατί ο άλλος είδε τη διαφήμιση και δεν έκανε τίποτα μετά. Αυξήθηκαν οι επισκέψεις προφίλ. Έτρεξε μια χορηγούμενη. Τι επισκέψεις προφίλ έφερε. Τι έκανε η διαφήμιση, απλά την είδαν, πήρε μερικά likes, πεταμένα λεφτά. Πρακτικά πράγματα τώρα. Ναι. Όταν τρέχεις μια κανονική διαφήμιση και τον στέλνεις κάπου, πήρε δράση εκεί, έκανε τίποτα, θα τον βρει μετά ένα remarketing, θα κάνει. Ξεκινάς και το αξιολογείς και δοκιμάζεις εικαστικά και βγάζεις άλλο creative και άλλη διαφήμιση και άλλο μήνυμα και άλλο τέτοιο και άλλα δημογραφικά και άλλα. Το δοκιμάζεις όλα. Στο κομμάτι της διαφήμισης που αναφέρει εδώ πέρα τώρα η Αθηνά, προφανώς έχει να κάνει με το. Η διαφήμιση που στέλνει τον κόσμο. Στέλνει τον κόσμο σε κάποιο e-shop που είναι έξω. Για να μιλάει όμως για followers, φαντάζομαι ότι είναι, έρχονται στο προφίλ. Δηλαδή τρέχει μια χορηγούμενη από Instagram. Ναι, ή από το Facebook Ads Manager. Ναι, έχει να κάνει με το σκοπό της διαφήμισης. Αν η διαφήμιση έχει σκοπό να πουλήσει κάτι, αν έχει σκοπό να φέρει μόνο για να αγοράσει. Ναι, αν είναι για να γνωρίσουν τον brand. Και. Sorry, δεν ξέρω αν ακούγομαι κανονικά. Ακούγομαι καλά.
Τώρα ακούγεσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, πριν είπες κάτι, ότι το conversion rate που έχεις είναι γύρω στα... σου βγαίνει πάντων κάθε follower γύρω στα 7 λεπτά και για κάθε 100 ευρώ που ξοδεύεις μπορεί να παίρνεις 700 followers. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, διευκρινίσουμε φυσικά, με το ότι αγοράζεις followers. Δεν είναι αυτό, αγοράζω followers. Όχι, όχι. Μιλάμε τώρα για μια διαφήμιση που τρέχω για awareness και τα λοιπά, να με γνωρίσει η ελληνικό φυσικά, κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο, με ενδιαφέροντα για social media, για δημιουργικότητα, για freelancing, για entrepreneurship κτλ. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για αγορά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα η Κωνσταντίνα ρωτάει. Όχι, συγγνώμη. Κωνσταντίνα, μπορώ να διάβασα λάθος το όνομα. Δεν είναι ότι πιο δύσκολο να πουλήσεις την πραγματικότητά σου? Δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοεί. Αν θες να τα αναλάβεις. Πουλήσει εισαγωγικά, να πουλήσει την πραγματικότητά σου. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή μου φαίνεται σαν ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση, αλλά μου φαίνεται πιο πολύ μια ερώτηση, ξέρεις, λίγο πιο υπαρξιακή. Δηλαδή εγώ θα πω, και αυτό δεν είναι τώρα απάντηση ειδικού, εγώ θα πω ότι όχι, δεν είναι δύσκολο να το πουλήσεις. Γιατί όταν είσαι αυθεντικός, θα... Μπορεί να μην το πάρουν όλοι, mm-hmm. αλλά σίγουρα θα βρεις ανθρώπους να συνδεθούν με αυτό που κάνεις. Mm-hmm. Και δεν θέλει προσπάθεια να δώσεις το πραγματικό σου, γιατί δεν χρειάζεται ποτέ να θυμάσαι τι έχεις πει και τι έχεις κάνει και τι έχεις υποκριθεί. Είσαι εσύ απλά. Mm-hmm. Και όλα προακολουθεί και την εξέλιξή σου και τα λάθη σου και τα καλά σου και τα κακά σου και τέλος πάντων αυτό. Το δύσκολο είναι να προσποιηθείς μια αυθεντική οντότητα. Και να προσπαθείς να είσαι καθημερινός και προσιτός και ευάλωτος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή να προσπαθείς να είσαι συνέχεια χαρούμενος και αισιόδοξος. Και μέσα στην κλαμουριά. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω σαν δική μου σκέψη πάνω σε αυτό είναι ότι ναι, να είσαι ειλικρινής και αληθινός και να βγάζεις την πραγματικότητά σου, αλλά δεν είναι απαραίτητο να μοιράζεσαι όλα τα στοιχεία του εαυτού σου και όλες τις στοιχείες του εαυτού σου. Να επιλέγεις ποια στοιχεία είναι αυτά με τα οποία θες να συνδεθεί ο κόσμος, το κοινό σου, και ίσως να συνδέονται και με τον brand το οποίο αντιπροσωπεύεις. Ο καθένας μας έχει δικά του όρια και το κάθε brand έχει δικά του όρια. Mm-hmm. Ο καθένας πρέπει να βρει τα όρια του. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει να μοιράζονται και τις στιγμές των παιδιών τους και τα σχετικά. Εγώ δεν έχω ποτέ προσωπικές στιγμές με την οικογένεια και όποτε στις ελάχιστες φωτογραφίες που θα είμαι με την κόρη μου έχει καλυμμένο πρόσωπο. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι δική του ζωή να τη ζήσουν. Δεν είναι δική μου ζωή να τη ζήσουν. Αλλά ο καθένας έχει δικά του όρια. Πώς ξεκινάς να διαφημίζεις προϊόντα από το προφίλ σου? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Το να διαφημίζεις εννοεί τώρα εδώ να τα προωθείς ή να το διαφημίζεις τρέχοντας διαφήμιση? Τι καταλαβαίνεις? Μάλλον εννοεί το να εμφανίζεις τα προϊόντα σαν προϊόντα από το προφίλ σου. Με καλάθι. Με το καλάθι ανοίγεις το e-shop σου σε μια πλατφόρμα αυτή που συνεργάζεται το Instagram, συνδέεις το Instagram με το e-shop σου, εγκρίνεται και ξεκινάς και κάνεις τοποθέτηση προϊόντων. Αρκετά τεχνικό το θέμα, μπορεί να βρουν και οδηγίες στο Google και βιντεάκια στο YouTube ή να μιλήσουν με κάποιον ειδικό να τους φτιάξει το e-shop. Το να διαφημίσεις προϊόντα τώρα σε επίπεδο διαφήμισης, promotion δηλαδή, είναι ότι πας στο Facebook Ads Manager ή στο και ξεκινάς και τρέχεις μια διαφήμιση. Αφού έχεις συνδέσει, έχεις φτιάξει ένα λογαριασμό και αυτό τεχνικό, και αν μιλάμε τώρα για την να ξεκινήσω και να προωθώ τα προϊόντα μου μέσω του περιεχομένου μου, μπορεί να γίνει μέσα το περιεχόμενο, το εκπαιδευτικό, γιατί δεν χρειάζεται να διαφημίσεις ένα προϊόν. Μπορείς να πεις, πες ότι έχεις πουλάς μαγιό. Πέντε ωραίοι συνδυασμοί για μαγιό αυτό το καλοκαίρι. Πέντε ωραία χρωματικά τέτοια. Και δίνεις αξία και ποια χρώματα μέσα από αξία δείχνεις τα δικά σου το μαγιό. Mm-hmm. Και θα πέσουν. Α, αυτό το εσείς το έχετε, εγώ το έχω. Τιμούλα, τόσο. Ωραία, πού θα το βρω εκεί? Βγαίνει σε extra, extra large. Βγαίνει. Ωραία, στείλτε μου δύο. Okay. Yeah. Απλά. Απλά στο μυαλό μου τώρα, για κάποιον που να μην είναι απλά τώρα, για εγώ μισθά. Ποια είναι τα top needs αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πια στο εξωτερικό? Δεν έχω άποψη. Ναι. Δεν έχω άποψη. Δηλαδή, να πούμε τώρα τι, για motivation, για τέτοια πράγματα, δεν έχω άποψη. Εγώ παρακολουθώ οτιδήποτε δημιουργικό.
το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Αλλά δεν θα πω σε κάποιον, α, για να βγάλεις λεφτά, ξεκίνα και κάνε memes ή ξεκίνα και να μιλάς για NFT. Τα NFT πάει πουλάνε. Τα κρύπτο πουλάνε. Είναι αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα. Ναι. Post κάθε μέρα. Εγώ ψηφίζω. Ναι, μία φορά την ημέρα. Okay. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι συνοπτικά τώρα. Με έρευνα, με αποτελέσματα, όχι στον αέρα. Ναι. Όπως είχα πει, σου χαρίζω την Κυριακή για να μας την πέσουν οι συνδικαλιστές. Κυριακή αργία. Ξεκουράσου. Και ο Θεούλης. Ιδέες για να αυξήσουμε user generated content, λέει. Πώς το αξιοποιούμε καλύτερα. Και πάλι δεν έχω άποψη από αυτού. Και σε μένα μου αρέσει να μιλάω μόνο εκεί που έχω να δώσω αξία. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με προϊοντικό, με product based, με προϊοντικά, με προϊοντικούς λογαριασμούς. Οπότε δεν μπορώ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το user generated content, το περιεχόμενο δηλαδή που δημιουργείται από τους χρήστες, έχει δική του θέση εμφάνιση στο προφίλ μας και είναι το τελευταίο εικονίδιο. Ακριβώς κατά τα story highlights μας έχει 4 εικονίδια. Μάλλον όσο έχει το βασικό σου, τη βασική σου ροή, τα βίντεο, αν κάνεις reels εμφανίζονται και τα reels, αν κάνεις οδηγούς εμφανίζονται και οι οδηγοί, και το τελευταίο δεξιά είναι το tag. Εκεί δηλαδή που σε κάνουν tag. Εκεί είναι η χρήση του user generated content. Ότι όποιος χρήστης ταγκάρει το λογαριασμό σου, το brand σου, το προϊόν σου, όλα τα post πηγαίνουν εκεί. Έχεις δηλαδή ένα ειδικό feed, μια ειδική ροή μόνο για το user generated content. Δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να πεις ότι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα reshare στο προφίλ σου. Είναι εκεί όλα όσοι έχουν ταγκάρει. Αλλά δεν έχω άποψη. Υπάρχει κάποιος κανόνας για το πόσα post την ημέρα? Είχες κάνει ξεκίναμε δεινά. Με το πόσες χιλιάδες followers έχεις? Όχι. Η έρευνα που τρέξαμε με ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάλυση λογαριασμών στο Instagram, που τρέξαμε μια έρευνα και είπαμε, εξετάσαμε την συχνότητα των post σε δείγματα 100.000 λογαριασμών περίπου ανακατηγορία, 0 με 1.000, 1.000 με 10.000, 10 με 100.000, 100 με 200. Εξετάσαμε το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, πραγματική έρευνα αυτή, την έχω δημοσιεύσει στο αγγλικό. Βάσει τη συχνότητα των post, η χρυσή τομή είναι 6 με 8 post την εβδομάδα, ένα post την ημέρα. Okay. Από κάποιο σημείο και μετά, για κάποιες κατηγορίες λογαριασμών, τα περισσότερα post λειτουργούσαν αρνητικά. Και σε πολύ μεγάλους λογαριασμούς δούλευαν πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ λίγα post, ήταν πάρα πολλά post, δηλαδή 20 post την εβδομάδα, 3 φορές την ημέρα. Okay. Αλλά ας ξεκινήσουμε μία φορά την ημέρα και μία ωραία δραστηριότητα στα stories. Το Instagram έχει θέσει ως minimum σε μια συνέντευξη του Μοσέρη ότι αν θες να λες, ρε παιδί μου, ότι έχεις ελπίδες να σε δει κόσμος, θα κάνεις 2-3 post την εβδομάδα και μερικά stories την ημέρα. Αυτό είναι το minimum. Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε το minimum, αγαπητοί μου. Γιατί αν είμαστε για να και ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε το minimum, θα συμβιβαστούμε και θα δεχτούμε και τα minimum αποτελέσματα. Γιατί ποτέ η minimum προσπάθεια δεν έφερε κάτι περισσότερο από μήνυμα αποτέλεσμα. Θα πάω γυμναστήριο, θα πηγαίνω κάθε Πάσχα. Πότε θα χάσεις βάρος? Σε 20 χρόνια. Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να λες εγώ θα κάνω μπάνιο μια φορά την εβδομάδα και θα είμαι καθαρός. Είμαι συνεπής. Consistency. Ναι, κάνω μπάνιο κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. 10 χρόνια τώρα. Είπα να πει καθαρός. Το ίδιο και στα post. Αν ποστάρεις μια φορά την εβδομάδα, δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Όσο συνεπείς και να είσαι. Κάθε εβδομάδα είμαι εκεί. Στο YouTube πιάνει. Στο Instagram δεν πιάνει. Το μια φορά την εβδομάδα λες. Ναι. Μια φορά την εβδομάδα. Θα απαντήσουμε σε άλλες δύο ερωτήσεις για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Λοιπόν, θα απαντήσουμε. Εδώ πέρα λέει, Χρήστο, βάζω link στο story από το post που ανέβασα και δεν κατευθύνει στην εφαρμογή, αλλά στην ιστοσελίδα. Βάζω link στο post που ανέβασα. Link πού? Γιατί το ίδιο το post, αν το μοιραστώ στο story μας, έχει link στον εαυτό του. Όταν μοιραστώ ένα post στη ροή μου, υπάρχει αυτόματα link που οδηγεί στο post. Όταν βάλουμε εξωτερικό, αν βάλουμε το link sticker, θα ανοίξει την εφαρμογή, ναι, θα σε πάει εκτός. Και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω αν ιδανική ώρα για τα post. Τώρα είδα εγώ και είδα και μία εγώ. Ναι, υπάρχει ιδανική ώρα για post. Okay. Λοιπόν,
Αγχώνονται. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις, τρέχω και stories, έχω και DMs, μιλάω συνεχώς με τον κόσμο. Αυτό. Πόνεστε που δεν απαντήσαμε. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση, η πρώτη τελευταία είναι η εξής. Ποιο είναι το ένα μάθημα που έμαθες από όλους την πορεία στο Instagram, αν μπορούσε να ξεχωρίσει ένα μάθημα, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, αυτό το διάστημα που ασχολείσαι. Να μην κάνω παρουσιάσεις και να αρχίζω συζητήσεις. Okay. Δηλαδή το κάθε post δεν είναι το τέλος κάτι. Ετοίμασα κάτι, το ανακοίνωσα, το φωτογράφησα, το επεξεργάστηκα, το πόσταρα, τέλος. Έτσι okay. Φερόμαστε. Πάμε για το επόμενο. Mm-hmm. Όχι. Ποστάρω κάτι και είναι η αρχή για μια καινούργια συζήτηση, για καινούργιες γνωριμίες, για καινούργια leads, για καινούργια όλα. Και την άλλη μέρα κάνω ακόμα ένα post και είναι η αρχή για κάτι άλλο. Okay. Okay. Ωραία. Στο, αντί για παρουσιάσεις, να το προϊόν μου, να τι κάνω, να η φωτογραφία που τράβηξα, να πώς θα περάσουμε σε αυτό το γάμο, να το καινούριο μου κεράκι, να πώς φτιάχνω το πλεκτό μου κουκλάκι, να είμαστε, κοίτα να δεις τι κάνω, έλα να συζητήσουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Αυτή η αλλαγή στο mindset, αντί για παρουσιάσεις να ξεκινάω συζητήσεις, είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που έμαθα. Τέλεια, τέλεια. Και η τελευταία ερώτηση είναι πού μπορεί κάποιος που μας βλέπει σήμερα να συνδεθεί μαζί σου, ενώ εντάξει σίγουρα στο Instagram, αλλά που μπορεί να μάθει για εσένα και τις υπηρεσίες σου, τι παρέχεις, πώς μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βγαίνουν οι ανακοινώσεις, τα story highlights και τα λοιπά, γιατί τα request πλέον, τα αιτήματα για να δουλέψει ο κόσμος μαζί μου έχουν αρχίσει και είναι μη διαχειρίσιμα, οπότε θα βγάλω πλέον τους τρόπους που μπορεί να δουλέψει κάποιος μαζί μου να το έχω στο προφίλ μου. Μάλιστα σήμερα πριν από το live μας είχα έρθει εδώ για να γυρίσω βιντεάκια, γιατί θα είναι τα story highlights μου, θα είναι βίντεο. Συνέχεια μαζί μου στο Instagram, στα stories μου, στα προσωπικά μου μηνύματα και την Σάββατο Κυριακή, Κυριακή μάλλον, θα έχουμε όλες τις επιλογές των τάξεων. Θα υπάρχουν διάφορες τάξεις για άπειρους και προχωρημένους. Για αυτούς που θέλουν να δουλέψουν μόνο μαζί μου, σε επίπεδο ένας προς έναν, ή σε αυτούς που θέλουν να δουλέψουν σε μια μεγαλύτερη τάξη μαζί μου. Για αυτούς που έχουν να επενδύσουν χρήματα επάνω μου και σε αυτούς που ακόμα δεν έχουν να επενδύσουν χρήματα επάνω μου. Έχω απ' όλα. Τέλεια. Τακτικά και μαζεμένα σε ένα μέρος. Ξεκινάμε από τόσο χαμηλά, σαν 1 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, Χρήστο, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια και πολύ εγώ. Ωραία συζήτηση. Νομίζω ότι και ο κόσμος που μας βλέπει, γιατί βλέπω κάτω... Είναι το πρώτο μου live στο ελληνικό προφίλ. Δηλαδή είναι παρθενιά τώρα. Πρόλαβα. Τέλεια, οκ. Ωραία. Λοιπόν, και χαίρομαι που τα είπαμε, χαίρομαι που συνθήκαμε για άλλη μια φορά και χαίρομαι που είχαμε κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Είμαστε 80 λεπτά συνολικά για ακόμα, έχει πολύ κόσμο μέσα. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει στα προφίλ μας. Θα δούμε πώς θα ανεβάσω και στο κανάλι μου στο YouTube. Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε και εμένα και τον Χρήστο. Τώρα, άμα κάνετε κάπου εδώ πέρα πάνω, ζωτρό που φαίνομαι. Λογικά θα βρείτε τα ονόματά μας, απαντήστε να μας ακολουθήσετε. Θέλεις να πεις κάτι τελευταίο κλείνοντας, Χρήστο? Να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν εδώ και τη δική σου την κοινότητα και τη δική μου την κοινότητα που τώρα θα μπλεχτούν και θα γίνουν μια κοινή κοινότητα, να αρχίσουν να μιλάνε, να αρχίσουν να είναι λίγο πιο κοινωνικοί, να αρχίσουν να βλέπουν το Instagram σαν μια ωραία παρέα και όχι σαν ένα μπαζάρ και να συνεχίσουν να καταναλώνουν τόσο το φοβερό περιεχόμενο που δίνεις, γιατί είστε τους πιο δοτικούς ανθρώπους και σε γνωρίζω χρόνια πριν ξεκινήσω το Instagram, θυμάστε τις κουβέντες μας στο Facebook. Και ελπίζω να βρουν πληροφορίες και αξία και χιούμορ και διάθεση για βοήθεια και στο δικό μου. Καλά, όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Αλλά και γενικότερα να ψάχνετε να βρείτε τέτοια προφίλ σαν του Θοδωρή, γιατί υπάρχουν εξωδοτικοί άνθρωποι που κάνουν καλή δουλειά και έχουν πράγματα να δώσουν. Καταναλώνετε, δείτε τα social media σαν μια ωραία ευκαιρία να γίνετε πλουσιότεροι, όχι φτωχότεροι. Έτσι. Και ένας καλός τρόπος για να γίνετε πλουσιότεροι είναι να δίνετε. Να μοιράζεστε δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Καλά να περνάτε.
Και χαιρετώ, Χρήστο, τα λέμε. Καλή νύχτα. Καληνύχτα.